Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Πρόσθετο φόρο στα υπερκέρδη των εταιρεών ενέργειας προανήγγειλε από τη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι θα προηγηθεί ενδελεχής έλεγχος των εταιρεών ενέργειας από τη ΡΑΕ από τον περασμένο Οκτώβριο σήμερα. Την επόμενη εβδομάδα και οι ανακοινώσεις για τα κοιτάσματα σε Κρήτη και Ιόνιο. Θα επανέλθει η προσοχή μας στα δυνητικά κοιτάσματα φυσικού αερίου σε Κρήτη και Ιόνιο, είπε ενδεικτικά. Η ακρίβεια πάντως εκτείναξε τον αριθμό των οικοκυριών που αύξησαν τις δαπάνες τους για βασικά αγαθά κατά 12% σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΙΜΕ της ΓΕΣΕΒΕ. Στην εκτίμηση ότι η Ουκρανική κρίση δεν θα εκτροχιάσει την ελληνική οικονομία, προχώρησε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Είπε ότι η δεύτερη κρίση που βιώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει σημαντικές επιπτώσεις, αυξάνεται η αβεβαιότητα, δημιουργούνται κίνδυνοι και ότι στην περίπτωση της Ελλάδας ο αντίκτυπος θα προέρχεται από τον πληθωρισμό λόγω της αύξησης των τιμών ενέργειας. Δυστυχώς, ανέφερε, κανένα κράτος δεν μπορεί να απορροφήσει πλήρως το κόστος και επανέλαβε ότι χρειάζονται αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει επαρκεία στην αγορά, υπάρχει ροή στον εφοδιασμό της με προϊόντα, δεν υπάρχει κίνδυνος επισιτιστικής επαρκείας. Απλά για κάποια προϊόντα απαιτείται λίγος χρόνος για προσαρμογή της αγοράς στα νέα δεδομένα, δήλωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό των Αθηνών ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γιοργαντάς. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει επάρκεια αγαθών, είπε, εκτός από τις ελλείψεις σε ηλιέλαιο, το οποίο όμως τα ελληνικά νοικοκυριά χρησιμοποιούν λίγο, ενώ έχουν βρεθεί εναλλακτικές λύσεις για ζωοτροφές, μαλακό σιτάρι και καλαμπόκι με εισαγωγές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, την Νότια Αμερική και τον Καναδά. Είπε ότι υπάρχουν πρώτες ύλες, αλλά η αγορά χρειάζεται λίγο χρόνο για να αυτορυθμιστεί και να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Για να παταχθούν δε τυχόν φαινόμενα κερδοσκοπίας, όπως είπε, με διάταξη που ψήφισε η Βουλή, οι εμπλεκόμενοι στην εφοδιαστική αλυσίδα για συγκεκριμένα αγροτικά προϊόντα και ζωοτροφές υποχρεούνται να δηλώνουν τα αποθέματά τους. Θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να κερδοσκοπήσει, διεμήνυσε. Επίσης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε ότι τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής ποσού άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των κτηνοτρόφων, προκειμένου να εφοδιαστούν με ζωοτροφές, μετά και την μείωση του ΦΠΑ σε ζωοτροφές και λιπάσματα στο 6% με απόφαση Μητσοτάκη. Νέο ρεκόρ έσπασαν οι κριτικές εξαγωγές το έτος 2021 σε σύγκριση με το 20, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελστάτ και την επεξεργασία τους από το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης, ξεπερνώντας τη μέχρι τώρα ανώτερη καταγραφή του έτους 2015 κατά 129,4 εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα, το σύνολο των εξαγωγών της Κρήτης χωρίς τα πετρελοειδή έφτασαν το ποσό των 615,4 εκατομμυρίων ευρώ, έναντι 540,6 ευρώ το αντίστοιχο εκατομμυρίων ευρώ, το αντίστοιχο περισσινό διάστημα. 469,8 εκατομμύρια αν αφαιρεθεί μια μεμονωμένη εξαγωγή στην κατηγορία επιβατικά πλοία κρουαζιερόπλοια οχήματα γουγά, ferry boat, φορτηγά πλοία, φορτηγίδες και παρόμοια, παρουσιάζοντας αύξηση ίση με 13,8% σε αξία, σχεδόν 31% χωρίς την παραπάνω αναφερθεί σε εξαγωγή. Σε ποσότητα παρουσιάστηκε μικρή πτώση της τάξης του 2,7% με τις εξαγωγές να έχουν μειωθεί κατά 11.440 τόνους. Ένας μήνας πολέμου συμπληρώνεται σήμερα, 5η 24 Μαρτίου, από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Κάλεσμα Ζελένσκι στους πολίτες για την πραγματοποίηση αντιπολεμικών διαδηλώσεων παγκόσμια. Περισσότεροι από 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους για το εξωτερικό λόγο του πολέμου, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσαν τα Ηνωμένα Έθνη. Περισσότερα από τα μισά παιδιά στην Ουκρανία έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω της ανασφάλειας και των συγκρούσεων που έχουν ξεσπάσει μετά την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα στις 24 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε σήμερα η UNICEF. Στη διάρκεια ενός μήνα πολέμου στην Ουκρανία εκτοπίστηκαν 4,3 εκατομμύρια παιδιά, περισσότερος από το μισό παιδικό πληθυσμό που εκτιμάται στα 7,5 εκατομμύρια, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η οργάνωση. Σήμερα και αύριο η σύνοδη κορυφής ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης G7, παρουσία του Τζο Μπάιντεν. Για ουσιαστικά βήματα τους προέτρεψε ο Ουκρανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι οι συνομιλίες θα αποκαλύψουν ποιος είναι φίλος, ποιος είναι
συνεταίρους και ποιος τους πρόδωσε για χρήματα. Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόσο για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όσο και για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ παρέχουν στήριξη στην Ουκρανία εδώ και αρκετά χρόνια και θα ενισχύσουμε τη στρατιωτική οικονομική μας βοήθεια στη χώρα, η οποία έχει το δικαίωμα της αυτοάμυνας, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, προσερχόμενος στη Σύνοδο. Αύριο το πρωί, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έχει συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ώστε να συζητήσουν τη συνεργασία στο πλαίσιο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, όπως ανέφερε ο επικεφαλής εκπρόσωπος της Κομισιόν στο Twitter. Κατηδίαν συνάντηση πριν τη Σύνοδο, Εμμανουέλ Μακρόν και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με θέμα την κατάσταση στην Ουκρανία. Ο ρωσικός στρατός υποχώρησε 30 και πλέον χιλιόμετρα ανατολικά του Κιέβου τις τελευταίες 24 ώρες. Λέει από την πλευρά του ανώτερος αξιωματούχος του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας για παραβίαση των συμβάσεων που έχουν ήδη υπογραφεί με τη Ρωσία για το φυσικό αέριο. Μιλάει η Γερμανία, αντιδρώντας στην απέτηση της Μόσχας οι παραγγελίες ενέργειας να εξοβλούνται στο εξής σε ρούβλια από τις εχθρικές χώρες. Η Βρετανία διπλασίασε τον αριθμό των πυράβλων που αποστέλλονται στην Ουκρανία. Τη σύσταση μιας task force που θα αναλάβει την κοινή αγορά φυσικού αερίου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τις προτάσεις που παρουσίασε για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την καταπολέμηση της αύξησης των τιμών της ενέργειας. 6 νεκροί το τελευταίο 24ωρο από κορονοϊό στην Κρήτη και 1683 τα νέα κρούσματα. Την τελευταία τους πνοή άφησαν από επιπλοκές του κορονοϊού δύο ασθενείς στο Πανεπιστημιακό, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο μία γυναίκα, ένας άνδρας 95 χρονών, στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, μία 88χρονη στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και ένας 72χρονος στο νοσοκομείο Ιεράπετρας. Μέχρι και χθες το μεσημέρι οι ασθενείς COVID στα νοσοκομεία του νησιού ήταν 175, εκ των οποίων οι 152 σε κλινικές COVID. Τη μείωση του αριθμού των self-test για τον κορονοϊό σε ένα από δύο που πρέπει να κάνουν οι μαθητές στα σχολεία εισηγήθηκε κατά την χθεσινή τη συνεδρίαση η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας. Άναψε το πράσινο φως παράλληλα για αύξηση της πληρότητας στα γήπεδα στο 100%, ενώ στην επόμενη συνεδρίασή της θα αξιολογήσει τα δεδομένα για τον οδικό χάρτη άρσης των μέτρων. Καταργείται στις 15 Απριλίου το πρόστιμο των 100 ευρώ στους ανεμβολίαστους πολίτες άνω των 60 ετών, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ένα μέτρο το οποίο ωστόσο θα επανεξεταστεί σύμφωνα με τον ίδιο το Σεπτέμβριο. Την παράταση του προγράμματος Συνεργασία που λήγει 31 Μαρτίου ζητούν εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και εργατικά σωματεία. 150 δεκατομμύρια που έχουν διατεθεί μέσω του προγράμματος μέχρι σήμερα προς ενίσχυση 30.000 εργαζόμενων και επιχειρήσεων, όπως ο Δημήτρης Χριστοφοράκης, πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών, είπε στον 984. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, όπως το Σωματείο Επισητισμού, ζητάμε την παράταση, καθώς η ανθρωπιστική κρίση βρίσκεται μπροστά μας, εκτιμά ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου Στέλιος Βοριά. Η ακρίβεια είναι στα ύψη, ο πληθωρισμός ανεβαίνει, οι τιμές των καυσίμων απλησίαστε, η ενεργία μεγεθύνεται, σημειώνει ενδεικτικά, προσθέτοντας ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής δεν μπορούν να βοηθήσουν τους μη έχοντες στις διεκδικήσεις τους. Η επαναφορά του μισθού στα 751 ευρώ, η μείωση του ειδικού φορού κατανάλωσης, όπως και η μείωση του ΦΠΑ στα είδη διατροφής. Σε κοινοβουλευτική παρέμβαση για την παράταση του επιδόματος ανεργίας για τους εποχικούς εργαζόμενους, προχώρησαν οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου, καταθέτοντας αναφορά στους αρμόδιους υπουργούς οικονομικών, τουρισμού, εργασίας, την επιστολή του Σωματείου Ξενοδοχο Υπαλλήλων Ηρακλείου. Παράταση χρόνου πήρε το ψαλίδι της συνταγογράφησης από ιδιώτες γιατρούς μέχρι τις 30 Απριλίου συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας. Υπενθυμίζεται ότι αφορά συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων, διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους πολίτες, μόνο από γιατρούς δημόσιων δομών υγείας. Την απόσυρση της τροπολογίας ζητάει η αντιπολίτευση, καθώς η παράταση δεν λύνει το πρόβλημα που προκαλείται. Μετά τις 30 Απριλίου, δηλαδή, τι θα γίνει, διαρωτάται ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Βαρδάκης, μιλώντας στον 984. Αναφέρει την ταλαιπωρία που βιώνουν ασθενείς από την ενδοχώρα, οι οποίοι πρέπει να κάνουν χιλιόμετρα για να φτάσουν σε ένα νοσοκομείο, και αναφέρει ότι με τροπολογία ο ΣΥΡΙΖΑ θα ζητά εκ νέου την απόσυρση της τροπολογίας της Νέας Δημοκρατίας. Περικοπές συντάξεων κατά 30% θα πραγματοποιηθούν στους παλιούς συνταξιούχους που συνεχίζουν να εργάζονται. Εφαρμόζοντας διάταξη του νόμου Βρούτσι, η διοίκηση του ΕΦΚΑ αποφάσισε να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη μείωση στις συντάξεις, η
οποίες πλέον θα καταβάλλονται στο 70% του συνολικού ποσού. Πρόκειται για μέτρο που επιδρά αρνητικά σε όλους όσους είχαν βγει στη σύνταξη, αλλά συνέχιζαν να απασχολούνται πριν από τις 13 Μαΐου 2016. Ως λένε οι συνταξιούχοι, ο ΕΦΚΑ ορίζει ως αφετηρία των περικοπών την 1η Μαρτίου 2022. Τίτλοι τέλους για την παραδοσιακή τσικουδιά. Ψηφίστηκε από τη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης του ονόματος της τσικουδιάς και του τσίπουρου. Μαύρη μέρα για την ιστορία της αγροτικής παραγωγής και παράδοσης, χαρακτήρισε τη χθεσινή ο Βασίλης Κεγκέρογλου. Το Υπουργείο Οικονομικών προβαίνει στην τελευταία πράξη ενός γκρίζου σχεδίου που εξυπάπτηκε τα τελευταία 15 με 20 χρόνια από συγκεκριμένα συμφέροντα που θέλουν να αντικαταστήσουν την παράδοση από τη βιομηχανία και να μετατρέψουν την ιστορία και τον πολιτισμό σε κέρδη, είπε από το βήμα της Βουλής. Εκτός όμως από τη σημερινή κυβέρνηση, ο βουλευτής Ηρακλείου του Κινάλ κατηγόρησε και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για μεγάλη ατιμία με τις διατάξεις που έχουν ψηφιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση και την κυρία Παπανάτσιου και τις σημερινές που τροποποιούν τον τελωνιακό κώδικα. Διαπράτεται μια μεγάλη ατιμία, σημείωσε. Οι μηνοϊκές γραμμές ανακοίνωσαν την απόφαση του Αντώνη Μενιαδάκη να τερματίσει τη θητεία του ως διευθύνοντας σύμβουλος στην εταιρεία. Ο κ. Σιγάλας θα αναλάβει η υπηρεσία με την ολοκλήρωση της ετήσιας τακτικής συνέλευσης των μετόχων των μηνοϊκών γραμμών που θα πραγματοποιηθεί 31 Μαΐου 2022 στο Ηράκλειο. Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων προσκύνημα από μαθητές στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821. Σε δικαστήριο κακουργημάτων παραπέμφθηκε για να δικαστεί η υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης 19χρονου με νοητική στέρηση από χωριό του Δήμου Πλετανιά, που επρόκειτο να εκδικαστεί χθες στο τριμελές πλημμυλιδιοκαίο Χανίων. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου βρισκόταν ο πατέρας του θύματος για έκθεση του παιδιού του σε κίνδυνο και ένας 66χρονος, ενώ για την υπόθεση που έχει σοκάρει την κοινή γνώμη έχουν επίσης προφυλακιστεί δύο ιερείς. Απολογούνται σήμερα οι τρεις άνδρες οι οποίοι συνελήφθησαν τις προηγούμενες ημέρες σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου. Η Ελλάς προχώρησε στην κατάσχεση περισσότερων από 800 γραμμαρίων χασίς καθώς και πλήθος όπλων και οπλικού υλικού. Δύο σωροί ακόμα εντοπίστηκαν εντός του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Euroferry Olympia, στο οποίο εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά στις 18 Φεβρουαρίου. Η πρώην Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μαντλίν Ολμπράιτ, η 64η Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και η πρώτη γυναίκα που κατήχε αυτό το αξίωμα σε Αμερικανική κυβέρνηση, έφυγε χθες σε ηλικία 84 ετών, όπως ανακοινώθηκε από την οικογένειά της. Η Αμερικανική Εταιρεία Βιοτεχνολογίας Moderna ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει την έγκριση του εμβολίου της για την COVID-19 σε παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 6 ετών, αφού οι δοκιμές έδειξαν ότι είναι ασφαλές και προκαλεί ισχυρή ανοσοαπόκριση. Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλιστικό πύραυλο που έπεσε στη θάλασσα βορείως της Ιαπωνίας και εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της, σύμφωνα με την Ιαπωνική Ακτοφυλακή. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Ισόπαλο 1-1 έληξε το ντέρμπι ανάμεσα σε Λιβαδιακό και Καλλιθέα, το οποίο ήταν εξαναβολής και αφορούσε την 23η αγωνιστική. Η επόμενη αγωνιστική, 26η, περιλαμβάνει τα παιχνίδια για το Σάββατο. Εγάλεο Επισκοπή, Χανιά Παναθηναϊκός Β, Διαγόρες Καραϊσκάκης, Αστέρας Βλαχιώτη Εργοτέλης. Για την Κυριακή, 27 του μήνα, παίζουν η Ρόδοτος Ρόδος, Καλλιθέα Κηφισιά, Ζάκυνθος Καλαμάτα. Το Φιερά Πέτρα ΣΑΕΚ Β αναβλήθηκε, ρεπό έχει ο Λιβαδιακός. Ισόπαλο ολοκληρώθηκε το ξαναβολής παιχνίδι της κάτω των 20 του Εργοτέλη απέναντι στο αντίστοιχο συγκρότημα του Φιερά Πέτρας που πραγματοποιήθηκε στο Μαρτινέγκο. Χωρίς νικητή έληξε το κριτικό ντέρμπι της Αλφα Εθνικής Γυναικών ανάμεσα στον Εργοτέλη και τον Όφη στο γήπεδο του Μαρτινέγκο, το οποίο ήταν ξαναβολής αφού αφορούσε την ένατη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο στις Γούρνες το Σαββατοκύριακο 26-27 Μαρτίου διοργανώνεται το 18ο Μαθητικό Σκακιστικό Πρωτάθλημα Ηρακλείου με τη στήριξη της περιφέρειας, με τη συμμετοχή εκατοντάδων παιδιών σε 11 κατηγορίες ανηλικία, από νήπια έως ηλικία. Διοργανωτές στο σκακιστικό τμήμα του ΟΦΗ, ο σκακιστικός όμιλος Ηρακλείου, ο Λέων Κάντιε, η σκακιστική ακαδημία Χερσονήσου, με τη συνδιοργάνωση της περιφέρειας, της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου Χερσονήσου, της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων Κρήτης και την αιγίδα του Δήμου Χερσονήσου.
984. Ο καιρός. Νεφελώδης ο καιρός. Ανεμία από βορείες διευθύνσεις στα 5 με 7 μποφόρ. Έως στους 15 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τον 984. Στο στούντιο, Αγγέλα Δουλκεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.